έχουμε στα χέρια μας το Huawei P20 Pro, τη νέα ανακοίνωση της κινέζικης εταιρείας πριν λίγες ημέρες στο Παρίσι, σε ένα launch event στο οποίο δώσαμε το παρόν και επιστρέψαμε στην Αθήνα έχοντας μαζί μας συσκευή. Έχουμε στα χέρια μας το Huawei P20 Pro στο Midnight Blue Version, μια έκδοση σε αυτό το εντυπωσιακό μπλε χρώμα, βλέπετε το γλώσσι χαρακτήρα της πίσω πλευράς της συσκευής, μια γυάλινη πλάτη, Κάνει κάποιες δαχτυλιές αλλά είναι εντυπωσιακό το οπτικό αποτέλεσμα, όπως και συνολικά η εμφάνιση του Huawei P20 Pro, η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφη. Να πούμε ότι η συσκευή το P20 Pro στην Ελλάδα θα έρθει σε άλλα δύο χρώματα, στο μαύρο και στο Twilight, την πιο πολύ συζητημένη απόχρωση, και αυτοί που ξεχωρίζουν κάποιοι, χάρη σε αυτήν ξεχωριστή διχρωμία που κάνει ανάμεσα στο Move και το μπλε, χάρη σε μια ειδική τεχνική που έχει χρησιμοποιηθεί, Ουσιαστικά μια οπτική επικάλυψη πολλαπλών στρώσεων, η οποία χαρίζει αυτό το σβήσιμο του ενό χρώματο μέσα στο άλλο και χρησιμοποιείται μόνο σε αυτή την απόχρωση από τη Huawei, όπω και στο Pink Gold, το οποίο θα έρθει στην Ελλάδα μόνο στο P20, την άλλη συσκευή που ανακοίνωσε η Huawei. Βλέπουμε λοιπόν το πάνω μέρο τη εμπρόσια επιφάνεια συσκευή, στο οποίο ξεχωρίζει το Notch, άλλο ένα πραγματικά πολύ συζητημένο χαρακτηριστικό της συσκευή, καθώ για πρώτη φορά η Huawei στη σειρά P20 επιλέγει να χρησιμοποιήσει αυτή τη σχεδίαση με εγκοπή την οποία βλέπουμε από όλο ένα και περισσότερους κατασκευαστέ το τελευταίο διάστημα. Μια εγκοπή, το Notch, όπως λέμε στο πάνω μέρος τη οθόνη, φιλοξενεί την εμπρόσια κάμερα, αισθητήρε και το ακουστικό τη συσκευή, εξασφαλίζοντα ότι όλη η υπόλοιπη εμπρόσια επιφάνεια είναι μια μεγάλη οθόνη. Βλέπετε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο κάτω μέρο έχουμε και τον αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Ωστόσο, πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο είναι bezel, έχει πάρα πολύ μικρά bezels, όπω βλέπετε, δεξιά-αριστερά και πάνω, αν εξαιρέσουμε το notch. Το notch, το οποίο αν δεν σα αρέσει, αν είναι κάτι που δεν σα ικανοποιεί, δεν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε, υπάρχει πάντα η λύση και να το απενεργοποιήσετε. Σα δίνει την επιλογή η Huawei. Βλέπουμε εδώ πέρα από το μενού μπορούμε να βγάλουμε το notch και να υπάρξει το πάνω μέρος της οθόνης αυτή η κλασική μαύρη μπάρα που συναντάμε και σε άλλες συσκευές της αγοράς. Δική σας είναι η επιλογή με notch ή χωρίς. Βλέπουμε εδώ τον αισθητήρα αποτιμωμάτων στο κάτω μέρος της συσκευής, ο οποίος βέβαια ξεκλειδώνει το προ πάρα πολύ γρήγορα, αλλά εκτελεί και έναν ακόμη ρόλο αυτόν της πλοήγησης στο μενού ε, δεν χρειάζεται κάποια πλήχτρα για να κινηθείτε πίσω στο μενού ή να κλείσετε κάποιε εφαρμογέ. Οι ειδικέ χειρονομίε του αισθητήρα που υποστηρίζει ο αισθητήρα, έχουμε δει βέβαια και σε άλλε λύσει τη Huawei, μπορούν να το κάνουν αυτό. Λέμε εδώ πέρα, μπορούμε να μπούμε σε μια εφαρμογή. Με ένα πάτημα γυρίζουμε πίσω. Με παρατετωμένο πάτημα γυρίζουμε στο κεντρικό μενού. Ενώ με swipe left και right μπορούμε να κλείσουμε τις τρέχουσες εφαρμογές. Εάν ωστόσο δεν σας βολεύει ο αισθητήρα για την πλόγησή σας, έχετε και άλλες επιλογές. Μέσα από το μενού, βλέπετε εδώ από την επιλογή System Navigation, μπορείτε να βάλετε ένα Navigation Key στο κάτω μέρος της οθόνης και να πλογηθείτε μέσω αυτού, αλλά και τη γνωστή μπάρα με τα Virtual Keys που έχετε συναντήσει σε πολλά άλλα μοντέλα και μπορεί κάποιο από εσά να βολεύει περισσότερο. Να πούμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή η μπάρα ε, μπορεί και να προσαρμοστεί να την φτιάξετε όπως ακριβώς έχετε συνηθίσει την πλοήγηση. Μπορείτε το back button να το πάτε αριστερά. Έχετε διάφορες επιλογές. Γενικότερα η Huawei σας δείχνει πάρα μα πάρα πολλούς τρόπους για να πλοηγηθείτε στη συσκευή και γενικότερα να την προσαρμόσετε όπως ακριβώς σας δουλεύει Εμείς χρησιμοποιούμε τη λύση με την πλοήγηση μέσω αισθήρα, βρίσκουμε ότι είναι πιο πρακτική, κερδίζουμε και, και κάποιο χώρο στην οθόνη και έτσι την χρησιμοποιούμε και στο συγκεκριμένο review. Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του Huawei P20 Pro, σύμφωνα με του περισσότερου βέβαια, είναι αυτό το τριπλό κάμερα setup. Για πρώτη φορά το βλέπουμε σε συσκευή τη αγορά. Έχει τρει φακούς, τηλεφακό RGB και μονοχρωματικό φακό. Τρίπλη κάμερα για πρώτη φορά. Τρει αισθητήρε, με εντυπωσιακέ αναλύσει, 40 MP, 8 MP, 20 MP. Μπορείτε να κάνετε πραγματικά θαύματα. Υπάρχει ο τηλεφακό, ο οποίο έχει μάλιστα τρία επί οπτικό zoom, αλλά και πέντε επί υβριδικό zoom, το οποίο επιτυγχάνεται και με τη βοήθεια τη τεχνητή νοημοσύνης. Ας ρίξουμε μια ματιά και στο μενού της κάμερας. Βλέπουμε εδώ πέρα, μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ακόμη και σε ανάλυση 40MP, αλλά αν και η προκαθορισμένη η ρύθμιση είναι στα 10MP. Η Huawei σας συστήνει να χρησιμοποιήσετε την ανάλυση των 40MP σε περιπτώσεις πολύ καλού φωτισμού, διαφορετικά σε low light συνθήκες να χρησιμοποιήσετε τα 10MP. Δίνει πάρα πολλέ επιλογέ στην κάμερα. Εδώ βλέπουμε μπορείτε να πειράξετε το διάφραγμα, μπορείτε να κάνετε νυχτερινή λήψη, πορτρέτο με ειδικέ ρυθμίσει. Φυσικά πολλέ επιλογέ στο βίντεο. Και εδώ πέρα βλέπουμε φυσικά τη δυνατότητα slow motion, η οποία για πρώτη φορά έρχεται στα 960 frame per second, σε συσκευή τη Huawei, σε ένα αποτέλεσμα πραγματικά εντυπωσιακό θέλετε να κάνετε το συγκεκριμένο εφέ, και διάφορε άλλε δυνατότητε από την κάμερα. Βλέπουμε εδώ πέρα και την selfie κάμερα της συσκευή, ανάλυση 24 MP, εντυπωσιακέ φωτογραφίες και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει υποστήριξη 3D Portrait Lighting για επαγγελματικού επίπεδου studio selfies, όπως λέει Huawei, διάφορες βελτιώσεις φωτογραφίες σας. Και ας δούμε και τις υπόλοιπες πλευρές της συσκευής, βλέπουμε το κάτω μέρος, όπου συναντάμε την υποδοχή USB Type-C, δεν υπάρχει υποδοχή ακουστικών, παρόλα αυτά θα βρείτε Στη συσκευασία μία έναν μετατροπέα για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ε, τα ακουστικά που ήδη διαθέτετε. Υπάρχουν κάποιες γρίλες για τα ηχεία. Εδώ πέρα στο δεξί πλάι βλέπουμε το διπλό πλήκτρο αυξομοίωσης έντας του ήχου, το power button. Στο αριστερό πλάι είναι υποδοχή για την SIM, Dual SIM. Δεν υπάρχει υποδοχή για MicroSD. Έχει χρησιμοποιηθεί, όπως βλέπουμε, μεταλλικό περίβλημα, παρόλα αυτά και για λύστη συσκευή, στο εμπρόσιο και στο πίσιο μέρος της. Γυάλινη πλάτη, παρόλα αυτά δεν υποστηρίζεται η ασύρματη φόρτιση, κάτι που θα μπορούσε να συμβαίνει. Αυτό είναι το Huawei P20 Pro. Να πούμε ότι στο site έχουμε ετοιμάσει ένα ιδιαίτερα αναλυτικό review με όλα όσα παρατηρήσαμε στη συσκευή τη μέρα που ζούμε μαζί τη. Όλε τι λεπτομέρειε, τα τεχνικά τη χαρακτηριστικά, όλε οι πληροφορίε. Το Huawei P20 Pro κυκλοφορεί στην Ελλάδα από τα μέσα Απριλίου. Ήδη όμω έχουν ανοίξει προπαραγγελίε και μπορείτε να επισκεφτείτε κάποια αλυσίδα, κάποιο δίκτυο, να το προπαραγγείλετε αν το επιθυμείτε. Η τιμή του είναι στα 879 ευρώ, μια προνομιακή τιμή για την Ελλάδα, 879 ευρώ. Και να πούμε ότι από τη σειρά P20 κυκλοφορούν ήδη άλλα δύο μοντέλα, το Huawei P20 στα 699 ευρώ και το οικονομικό μοντέλο P20 Lite που ανακοινώθηκε πριν λίγες ημέρες με κόστος 399 ευρώ.